Όλα έτοιμα με την ΑΕΚ στην σέντρα. Η ΑΕΚ με τον Δέλα. Ο Ζήκος χάνει από τον Λεντέσμα, Λούα Λούα, θα έρθει ο Γκαλέτη μέσα στην περιοχή και ο Μωρέτο στην πρώτη απομάκη της μπάλας από την ολιγορία των παικτών της ΑΕΚ και το πρεσάρισμα. Ο Γκαλέτη απέναντι από τον Μωρέτο, ο οποίος με τα πόδια σταματάει πρώτη μεγάλη στιγμή στο παιχνίδι. Λούα Λούα, Λεντέσμα έχει χώρο. Τζόρτζεβιτς για τον Κοβάσεβιτς μέσα στην περιοχή, το σουτ έξω από την εστία του Μωρέτο. Ο Ριβάλντο, ο οποίος ήρθε στα αριστερά για την προηγούμενη φάση, έδωσε τον Ζήκο, αυτό τον Λιμπερόπουλο. Ο Ριβάλντο ξανά για τον Λιμπερόπουλο, πρώτο σουτ και για την ΑΕΚ. Με τον Άρου Αμπαρένα, για τον Τωροσίδη, ωραία. Τζόρτζεβιτς, καλό σουτ πάνω από την εστία του Μωρέτο. Έχουμε φτάσει στο 20 λεπτό, Ολυμπιακός και ΑΕΚ, το 0-0, η φάση του Γκαλέτη μέχρι στιγμής η καλύτερη στο παιχνίδι. Λιμπερόπουλος έχει χώρο, καλό σουτ, ο Νικοπολίδης, πολύ δύσκολη απόκρουση. Απάντηση της ΑΕΚ, έστω και με μακρινό σουτ. Θα πρέπει να προσέξει ούτως ή άλλως τα στημένα της ΑΕΚ και με τα καλά χτυμένα του Ριβάλντο και τα... Πιάνουμε τον καφέ εδώ και τον Λιμπερόπουλο ξανά. Παίρνει μπάλα στο αριστερό, η μπάλη είναι και κόντρα. Είναι κόρνερ βεβαίως. Λιμπερόπουλος με τον Τωροσίδη και τον Νικοπολίδη, εκτελεί ο Ριβάλντο. Η κεφαλιά γυριστεί από τον Λιμπερόπουλο πάνω από την εστία. Άσχημη εξέλιξη για τον Ολυμπιακό. Νομίζω στο σχηματισμό μέσα δεν θα αλλάξει κάτι. Ο Μπεντερνός θα παίξει στη θέση πλέον του Λεντέσμα, όχι ακριβώς στο κέντρο. Θα παίξει στη θέση του Τζόρτζεβιτς και πάει ο Τζόρτζεβιτς αριστερά και ο Στολτίδης σαν στη θέση του Λεντέσμα. Έτσι, θα ισορροπήσουν λίγο. Θα έρθει ο Στολτίδης πλέον στο κέντρο. Ριβάλντο. Σουτ ψηλά πάνω από την εστία του Νικοπολίδη. Πρώτο σουτ. Σέντρα από τον Ράμος. Η κεφαλιά πάνω από την εστία του Μαντούκα. Για μία ακόμη φορά αφύλακτος βρέθηκε εκεί. Καλύτερη ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Μαντούκα αφύλακτο, όπως θα δείτε και πάλι, να παίρνει την κεφαλιά δίπλα από την εστία του Νικοπολίδη. Αφού δούμε, Βασίλη, τη φάση αυτή με τον Τζόρντεν να βγάζει στον Κοβάσεβιτς, ενώ υπάρχει μαρκάρισμα, πάντα ο Κοβάσεβιτς μέσα στην περιοχή, όρθιος ο Μωρέτο για δεύτερη φορά, όπως και στο ξεκίνημα του παιχνιδιού σταματάει παίχτη του Ολυμπιακού, όπως και τώρα Βραζιλιάνος, πάνω από την εστία, νομίζω θα έχουμε σφύριγμα αμέσως μετά. Όλος ο κόσμος στην περιοχή, απευθείας ο Μωρέτο διώχνει και πάλι, έξυπνο χτύπημα από τον Γκαλέτη. Ράμος που ανεβαίνει, σηκώνει το κεφάλι του, σέντρα για τον Ριβάλντο, η κεφαλιά δίπλα από την εστία του Νικοπολίδη. Εδώ ευκαιρία. Είναι η απάντηση της ΑΕΚ, νομίζω ότι όλα τα λεφτά είναι πολύ καλή σέντρα από τον Ράμος, ο οποίος σηκώνει το κεφάλι του και βρίσκει σε σωστό timing τον Ριβάλντο, που κάνει κίνηση αφύλακτος να πιάσει την κεφαλιά δίπλα από την εστία του Νικοπολίδη. Ξανά η φάση. Τελείω Ριβάλντο. Θα περάσει μπάλα κεφαλιά. Μεγάλη ευκαιρία. Ριβάλντο. Απλώνει το παιχνίδι για τον Ράμος. Όχι, όχι. Καλό το σουτ βέβαια, αλλά δύσκολο. Είναι πολύ φιλόδοξο βραζιλιάνικο, θα έλεγα. Το Ροσίδης. Με τον Γκαλέτη έχει βγει τώρα στα δεξιά. Ο Γκαλέτη τραβάει όσο χρειάζεται τον Αρουαμπαρένα για να ελευθερώσει τον Ροσίδη. Σέντρα κεφαλιά από τον Βάσεβιτς. Είναι το πρώτο κενό της ΑΕΚ στην άμυνα, το 1-0 από τον Τάρκο Κοβάσεβιτς με το 10ο γκολ. Όλη η κίνηση πάντως είναι από τον Γκαλέτη και τον Τωροσίδη. Ο Γκαλέτη είναι αυτός ο οποίος κρατάει όσο χρειάζεται να ελευθερώσει τον Τωροσίδη. Χρειάζεται μόνο μια φάση από πλευράς Ολυμπιακού. Εκεί που η ΑΕΚ έδειχνε ότι είναι προς το μέρος της το παιχνίδι, κατάφερε να περάσει μια πολύ καλή συνεργασία από δεξιά. Μια καλή σέντρα και ο Κοβάσεβιτς βέβαια βρίσκεται εκεί που πρέπει πάντα. Τον έχουν αφήσει εδώ και ο Δέλας και ο Παστατόπουλος. Δεν τον έχουν αφήσει. Περιμένουν την μπάλα και βγαίνει αυτός μπροστά. Πράγμα που το έχει κάνει επανειλημμένος. Από τον Στολτίδη, Λούα Λούα. Πάντως υπάρχει υπόδειξη για offside. Στο ξεκίνημα της φάσης ο Λούα Λούα όταν πήρε την μπάλα. Εδώ ο Μωρέτο με τον πάντο τώρα υπάρχει... Θα το θεωρήσουν εμπόδιση. Κόκκινη κάρτα είναι στο Μωρέτο, ναι. Ο οποίος εκνευρισμένος διώχνει και την μπάλα. Θα την ξαναδούμε την φάση εδώ, πάντως. Το ντέρμπι στο Καραϊσκάκι είχε μία ιδιαιτερότητα. Αυτή ακούγε στο όνομα Βίτορ Μπόρμπα Φερέιρα Ριβάλντο. Ο Βραζιλιάνος επέστρεψε στον Πειραιά και οι πρώην συμπαίκτες του δεν ξέχασαν την τριετή προσφορά του στο σύλλογο του Ολυμπιακού. Με τα σκούφα φωτογράφε.
Την περισσότερη ώρα της αναμέτρησης, ο Τάκης Λεμονής την είδε όρθιος μπροστά από τον πάγκο του, ενώ στο 27ο λεπτό αναγκάστηκε να κάνει την πρώτη αλλαγή μετά τον τραυματισμό του Λεντέσμα. Ο Ιλιάεβιτς, πλέον στον Ολυμπιακό, είχε πολλούς και παλιούς γνώριμους από την ΑΕΚ. Οι οργανωμένοι φίλαθλοι του Ολυμπιακού είχαν και ένα πανό, το οποίο αναφερόταν στο Ριβάλντο. Φίλοι του Ολυμπιακού, μεγάλοι νικητές του διαγωνισμού της ΕΟ Μήνυμα της Τριντέντ, στον αγώνα Ολυμπιακός Λεβαδιακός, μία σώστη, σε περίπτωση που αισθανθείτε κάποιο πρόβλημα. Ο Λορέτζο Σέρα Φερέρ ετοιμάζει τη θέση του στον πάγκο της Ένωσης. Στην αρχή παρακολουθεί με ηρεμία τα όσα συμβαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Ενώ στη συνέχεια θα ζήσει με μεγαλύτερη ένταση κάποιες από τις φάσεις της αναμέτρησης. Ο Ισμαήλ Μπλάνκο είναι ένας από τους παίκτες της ΑΕΚ που πέρασαν ως αλλαγή. Ωστόσο, αυτός που πανηγύρισε ήταν ο επιθετικός του Ολυμπιακού, ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Αμέσως μετά τον γκολ των Ερυθρολεύκων, ο Λορέτζο Σέρα Φερέρ προσπάθησε να εμψυχώσει τους ποδοσφαιριστές του. Στιγμές αγωνίας και για τον Ιλιάεβιτς μαζί με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον κύριο Σοκράτη Κόκαλη. Ο Λουτσιάνο Γκαλέτη αφήνει τη θέση του στον Ζούλιο Σέζαρ. Δέχεται τα συγχαρητήρια από τον Τάκη Λεμονή. Ήταν η δεύτερη αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Ενώ η τρίτη ήταν αυτή του Ντάρκο Κοβάσεβιτς που βγήκε για να εισπράξει το πολύ ζεστό χειροκρότημα από όλους τους φιλάθλους στο Καραϊσκάκη και από τους συμπαίκτες. Ένταση στο φινάλε με τον προπονητή της ΑΕΚ. Διαμαρτυρίες για την αποβολή του Μορέτο που τον βλέπουμε εδώ να αποχωρεί φανερά εκνευρισμένος.